Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Τραχανατζή Στάθης, είμαι Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, του Συνδικάτου της Πόλης, λοιπόν, της Αθήνας. Έχει ζωή 106 χρόνια. Έχει μέλη του αυτή τη στιγμή πάνω από 360 σωματεία όλων των κλάδων και είναι το Συνδικάτο της Πόλης, όπως είπα στην αρχή. Παλιότερα, πρέπει να πω ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τη Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς η έλευση του κύριου Καμίνη στο Δήμο ήρθε να ανατρέψει την συνεργασία που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια, που είχε να κάνει με κοινές εκδηλώσεις ανάμεσα που έκανε το Εργατικό Κέντρο, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Υπήρχε εκπομπή στο 1984, η οποία ο κύριος Καμίνης την κατάργησε γιατί μάλλον δεν συνάδει με το ίσως με αυτό που ήθελε να δείξει στην πόλη. Άρα θέλω να πω ότι το Εργατικό Κέντρο, τόσο με αυτά που σας είπα, αλλά όσο και με μελέτες για το περιβάλλον, μελέτες μαζί με συγκοινωνιολόγους που έχει κάνει στο παρελθόν, και μάλιστα ένας γνωστός της Ανοιχτής Πόλης, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν υποψήφιος, είχε μιλήσει σε μια τέτοια εκδήλωση που είχε διοργανώσει το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας και είχε συμβάλει τότε ως υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Το θυμήθηκα έχοντας ένα βιβλίο στο γραφείο που διάβασα, ας πούμε, την ομιλία αυτά που είχε πει τότε. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Δήμος και το Εργατικό Κέντρο μπορεί να αναπτύξει μια μεγάλη συνεργασία, διότι μιας και το Εργατικό Κέντρο δεν είναι μια ομοσπονδία η οποία ασχολείται, υπογράφει συμβάσεις, ασχολείται με ζητήματα της πόλης, των εργαζόμενων της πόλης, που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με τη συγκοινωνία, με τις εργασιακές σχέσεις σαφώς. Το δεν υπογράφει συμβάσεις, πάρτε το ότι δυστυχώς σήμερα δεν υπογράφει κανείς συμβάσεις, αλλά έτσι κι αλλιώς η φύση λέει ότι το Εργατικό Κέντρο είναι το Συνδικάτο της Πόλης, το οποίο θα πρέπει να αναπτύξει συνεργασία και θα μπορεί να βοηθήσει μια νέα δημοτική αρχή υπό τον Γαβρίλη Σακελαλίδη να αναπτύξει μια δραστηριότητα γύρω από την αλληλεγγύη, από τα κινήματα αλληλεγγύης, από την οργάνωση, αν θέλετε, και τη σύνδεση των συνδικάτων με τη νέα δημοτική αρχή, που θα μπορέσει να βοηθήσει αποτελεσματικά, να βοηθήσουν και τα συνδικάτα της πόλης της Αθήνας, τη Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Αρχή τα συνδικάτα, ώστε να μπορεί να υπάρξει μια νέα πορεία στην Αθήνα, στην πόλη που θέλουμε να την αλλάξουμε, να την κάνουμε μια φιλόξενη πόλη, με τους εργαζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι κάθε μέρα κυκλοφορούν σε αυτήν. Και νομίζω ότι η συμβολή θα πρέπει, εύχομαι, με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη Δήμαρχο, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο τους εργαζόμενους της Αθήνας που σήμερα ζουν αυτή την καταστροφή, την κοινωνική καταστροφή, και πιστεύω ότι θα πρέπει και μπορεί να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα να συνεργαστεί η νέα Δημοτική Αρχή με το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, που είναι, όπως σας είπα, το Συνδικάτο της Πόλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.